Ανοίγουμε τώρα τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Λοιπόν, προφανώς ακούσατε το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, με δεδομένο ότι μόλις χθες και εσείς και η κυρία Χτσιόγλου και ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά προφανώς ζητήσατε το άνοιγμα της εστίασης. Να υποθέσω ότι το περιεχόμενο του τηλεοπτικού μηνύματος, τουλάχιστον ως προς αυτό, το καλωσορίζετε. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο του τηλεοπτικού μηνύματος είναι άλλο ένα δείγμα το οποίο προκαλεί ανησυχία. Και προκαλεί ανησυχία, κύριε Μελιγκόνη, γιατί για άλλη μια φορά βλέπουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι ανίκανος να καταλάβει τι έχει κάνει λάθος. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όχι απλά έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας, αλλά έχει χάσει και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Επιτρέψτε μου να γίνω λίγο συγκεκριμένος, γιατί το ζήτημα δεν είναι απλά να ανακοίνωσε ένα χρονοδιάγραμμα για να ανοίξει η εστίαση. Έχουμε μια χώρα η οποία από τον Νοέμβριο ως τώρα, εν μέσω πανδημίας, έχει θρηνήσει περισσότερο από 9.000 συμπολίτες μας, ενώ είμαστε μέσα σε περιοριστικά μέτρα. Από τον Νοέμβρη μέχρι τώρα και έχουμε θρηνήσει περισσότερους από 9.000 συμπολίτες μας, γιατί η κυβέρνηση αρνείται να κάνει κάποια βασικά πράγματα, όπως το να ελέγξει τις εστίες υπερμετάδοσης στους χώρους εργασίας και στα μέσα μεταφοράς. Μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εν μέσω πανδημίας έχουμε 1.680 λιγότερους μόνιμους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και δυστυχώς βλέπουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος όχι απλά δεν κάνει αυτοκριτική, αλλά για άλλη μια φορά τι λέει? Λέει ότι είμαστε κοντά στο τέλος. Είναι μια φορά το μήνα βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναγγέλει ένα τέλος το οποίο δεν έρχεται. Να υπενθυμίσω εδώ ότι 4 Μαρτίου είχε βγει ξανά και είχε πει ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Και ενώ 4 Μαρτίου ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι είμαστε στην τελική ευθεία, μετά από 10 μέρες έχει καταρρεύσει η Αττική και δεν υπάρχει ούτε ένα κενό κρεβάτι μεθ. Άρα εδώ έχουμε δύο επιλογές. Ή έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος συνειδητά λέει ψέματα, ή έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε έναν πρωθυπουργό επικίνδυνο. Σχετικά τώρα με το άνοιγμα της εστίασης, δεν μας ικανοποιεί για έναν πολύ απλό λόγο. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για το πώς μπορεί να προχωρήσει. Εμείς το έχουμε πει και από πριν ότι άνοιγμα της εστίασης πρέπει να γίνει μαζί με τα συνολικότερα οικονομικά μέτρα που πρέπει να υπάρξουν για όλες τις επιχειρήσεις. Ένας επιχειρηματίας εστίασης, ο οποίος μπορεί το προηγούμενο να απασχολούσε 20 εργαζόμενους, αν δεν ανοίξει με στήριξη, αν δεν ανοίξει με ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, θα αναγκαστεί να κάνει απολύσεις. Άρα για άλλη μια φορά βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει σχέδιο. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω ότι σίγουρα σήμερα θα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την κυρία Πελώνη, η οποία χθες μας εγκαλούσε ότι λάθος κάναμε που ζητάμε το άνοιγμα της εστίασης, γιατί δεν το εγκρίνουν οι επιστήμονες και οι ειδικοί. Για κορονοκαπηλεία, Από χθες μέχρι σήμερα, από ό,τι φαίνεται, βγήκε κάποια επιστημονική μελέτη και υποθέτω ότι αυτές τις ώρες η κυρία Πελώνη την διαβάζει για να κατανοήσει τι θα πρέπει να μας απαντήσει αύριο. Επειδή το θέτετε το ζήτημα με το πώς, για το πώς θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις εστίασης, τι απαντάτε στην κριτική ότι όλη αυτή η συζήτηση για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους, του κορονοχρέους όπως θα συνηθίσουμε να το λέμε από εδώ και πέρα, είναι πρόωρη? Τι θέλω να πω, θα μπορούσε τώρα αν είχαμε στο διπλανό παράθυρο ένα κυβερνητικό στέλεχος να σας πει: κύριε εκπρόσωπε, με το ΕΣΠΑ τους δίνουμε κάποια πρώτα χρήματα για να γεμίσουν τα ψυγεία τους, να πάρει μπρος, να πάρουν τα μανιτάρια για να ζεσταίνεται ο κόσμος έξω, γιατί ακόμη δεν έχουμε καλοκαίρι κλπ. Και εδώ είμαστε να το δούμε αυτό σε 1-2 μήνες. Τι θα απαντούσατε σε αυτή την κριτική? Η λογική της κυβέρνησης, το εδώ είμαστε να το δούμε, είναι ακριβώς η λογική η οποία έχει φέρει τη χώρα στην τρίτη χειρότερη ύφεση για το 2020. Mm-hmm. Είναι ακριβώς η λογική η οποία έχει φέρει το 1/3 των επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν. Και είναι ακριβώς η λογική η οποία δεν μπορεί να απαντήσει το πώς, ξαναλέω, ένα μαγαζί εστίασης το οποίο μπορεί να έχει 15 ή 20 εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή θα ανοίξει μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Θα ανοίξει με αυστηρά πρωτόκολλα, γιατί δεν έχουμε αφήσει πίσω μας τον κορονοϊό, πώς αυτό το μαγαζί θα μπορέσει να κρατήσει τους εργαζόμενους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δύο πολύ απλά πράγματα. Πρόταση πρώτη, πρέπει να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος. Τι σημαίνει να ρυθμιστεί? Ένα μέρος του να διαγραφεί και το υπόλοιπο να ρυθμιστεί σε ένα σχήμα 120 δόσεων. Και αν ρωτήσει κάποιος πόσο θα στοιχήσει αυτό, επιτρέψτε μου να αντιστρέψω το ερώτημα και να πω ότι το κράτος δεν θα εισπράξει, κύριε Μελιγκόνη, τίποτα από μια επιχείρηση που θα κλείσει. Mm. Αν ρυθμίσουμε το χρέος αυτούς τους ανθρώπους, που δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κοροϊδέψαν το δημόσιο, είναι κακοπληρωτές, κάναν κάποια κακή επιχειρηματική επιλογή. Μιλάμε για ανθρώπους που αντικειμενικά δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση λόγω πανδημίας. Mm-hmm. Αν ρυθμίσουμε λοιπόν αυτό το χρέος, οι επιχειρήσεις θα μείνουν ανοιχτές, άρα και το κράτος θα εισπράξει ένα μέρος από το
αυτορυθμισμένο χρέος και δεν θα υπάρχουν απολύσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον ρυθμό ανάκαμψης στο επόμενο διάστημα. Η δεύτερη πολύ απλή πρόταση είναι ότι για 6 μήνες η κυβέρνηση κεντρικά πρέπει να πληρώσει, να καλύψει τις ασφαλιστικές φορές με μία αυτονόητη υποχρέωση. Ότι οι επιχειρήσεις από τους πληττόμενους κλάδους των οποίων θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές φορές δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις και δεν θα αλλάξουν τις σχέσεις εργασίας. Ξαναλέω, με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσουμε και τη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προφυλάσσουμε τις θέσεις εργασίας, άρα κυριολεκτικά δουλεύουμε για να κλείσουμε τις πληγές που έχει ανοίξει η πανδημία. Θα βλέπατε και την παράταση για κάποιους μήνες προφανώς, όχι επάπειρον, και των προγραμμάτων αναστολών. Με ποια έννοια? Ότι φαντάζομαι αναγνωρίζετε ότι αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες είναι να ανοίξουν το επόμενο διάστημα, κορονοϊού επιτρέποντος, αλλά τέλος πάντων τώρα ας μην χαλάμε το κλίμα, αντικειμενικά δεν θα έχουν τις ίδιες απαιτήσεις από τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, τις ίδιες ανάγκες, να το πω έτσι, που θα είχαν πριν. Αλλιώς λειτουργεί, με άλλο αριθμό ανθρώπων λειτουργεί ένα μαγαζί που σερβίρει και μέσα, με άλλο λειτουργεί ένα μαγαζί που σερβίρει μόνο έξω. Η μέσα, για να μην υπάρξει λοιπόν θέμα απολύσεων, η λογική των αναστολών, βέβαια τις έχετε καταγγείλει ως μισή δουλειά, μισή ζωή αυτές, αλλά επειδή όλοι οι ειδικοί περί την εργασία λέτε ότι μόλις κοπεί το πρόγραμμα των αναστολών θα δούμε την ανεργία να εκρήγνεται, γι' αυτό σας ρωτάω, θα το βλέπατε και ως παράταση αυτό το πρόγραμμα? Είναι αλήθεια ότι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, αν όντως σκοπούν οι αναστολές, θα δούμε μια έκρηξη ανεργίας. Ναι. Αν δεν αλλάξει κάτι όμως. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Μελιγκόνη. Όταν προτείνουμε ότι πρέπει να επιδοτωθούν οι ασφαλιστικές φορές, είναι ακριβώς μια πρόταση η οποία, αν θέλετε, είναι win-win για το κράτος, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Γιατί λέει στις επιχειρήσεις ότι αναλαμβάνει το κράτος ένα σημαντικό κόστος αυτό της κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε να κρατηθούν θέσεις εργασίας. Όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε διαφωνήσει με το σχήμα των αναστολών. Το σχήμα των αναστολών στην πραγματικότητα είναι επιδότηση ανεργίας. Εμείς είχαμε ζητήσει η κυβέρνηση να ακολουθήσει αυτό το οποίο έχουν ακολουθήσει η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή μια πραγματική επιδότηση η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε ακόμα και το 90% του μισθού. Η κυβέρνηση επέλεξε να μην ακολουθήσει αυτό το σχήμα. Τι συνέβη? Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν βγάλει πάρα πολλούς μήνες με μόλις 500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη, έχει καταρρεύσει η ζήτηση και το είδαμε και στα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα του 2020 και από ό,τι φαίνεται θα το δούμε και στα αρνητικά αποτελέσματα του 2021. Άρα δεν θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αναστολών είναι πετυχημένο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Τώρα, σε σχέση γενικότερα με την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση αναφορικά με την πανδημία, τι απαντάτε σε κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να σας κατηγορήσει πως όταν η κυβέρνηση κρατάει κλειστές τις δραστηριότητες, τότε την εγκαλείται ότι έχουμε το μακρύτερο lockdown και το πιο αναποτελεσματικό στην Ευρώπη, έστω και αν αυτό είναι όντως αλήθεια, πάντως την εγκαλείται γι' αυτό, και όταν πάει να ανοίξει, τότε εκφράζεται επιφυλάξεις αναφορικά με το πώς θα είναι η επιδημιολογική κατάσταση μετά, αν όντως το τέλος που εξήγηλε ξανά σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα το δούμε σε 15 μέρες ή όχι, γίνονται όλα μαζί? Κύριε Μελιγκόνη, να ξεκινήσω από το στρατηγικό. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να λέει ψέματα στον κόσμο. Δεν μπορούν τα κυβερνητικά στελέχη να βγαίνουν και να λένε διαρκώς, να καλλιεργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας. Θυμάμαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, 2 μέρες πριν φτάσουμε το αρνητικό ρεκόρ σε θανάτους, σε απώλειες και διασωληνώσεις, τα κυβερνητικά στελέχη διακινούσαν ένα σενάριο ότι γενικά πέφτει η θετικότητα στον ιό. Ναι. Και μετά από 2 μέρες βρεθήκαμε ξανά σε καταγραφή αρνητικού ρεκόρ. Άρα το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι θα έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο αγώνα. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το λένε οι ειδικοί. Το χειρότερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ψέματα στον κόσμο, θα είναι εύκολος αυτός ο αγώνας και θα τελειώσει γρήγορα. Η κριτική που κάνουμε από την αρχή της πανδημίας στην κυβέρνηση έχει μια πολύ σκληρή συνοχή. Και η ραχοκοκαλιά αυτής της κριτικής είναι ότι η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί η κυβέρνηση δεν πιστεύει σε ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η κυβέρνηση περιμένει απλά να περάσει η μπόρα για να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση μέσω των ΣΔΙΠ. Το δεύτερο στοιχείο της κριτικής που κάνουμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν έχει ασχοληθεί με τις αιστείες υπερμετάδοσης του ιού, δηλαδή με τους χώρους εργασίας και τα μέσα μεταφοράς. Σήμερα το πρωί, κύριε Μελιγκόνη, οι σταθμοί του ηλεκτρικού ερχόντουσαν ο ένας μετά τον άλλον μετά από 12 λεπτά. Όταν 10 η ώρα το πρωί για να πάει ένας εργαζόμενος στη δουλειά του πρέπει να περιμένει 12 λεπτά στον ηλεκτρικό, ναι, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μέσα στα μέσα μεταφοράς σε όλη την Αττική. Με αυτή την έννοια,
είτε κλείνει είτε δεν κλείνει κάτι. Αυτό το οποίο λέγαμε είναι ότι η κυβέρνηση ακολουθεί ένα ιδιότυπο lockdown, το οποίο καταραίει κάθε μέρα στα μέσα μεταφοράς, καταραίει κάθε μέρα στους χώρους εργασίας. Και τελευταίο πολύ σημαντικό στοιχείο στην κριτική μας, ότι ακόμα και σήμερα αρνείται να επιστρατεύσει τις ιδιωτικές κλινικές. Ιδιωτικές κλινικές που έχουν πολλές χιλιάδες κλίνες και αυτή τη στιγμή έχουν συνεισφέρει μόλις 250 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την αντιμετώπιση πανδημίας. Όταν η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει καθαρές τις ιδιωτικές κλινικές από την αντιμετώπιση πανδημίας, σημαίνει ότι αυτές οι κλινικές απλά προχωράνε σε κερδοσκοπία με πολιτικές πλάτες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, κύριε Μελγκόν, είτε ανοίξει είτε κλείσει μια δραστηριότητα, σημαίνει ότι βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε ένα αδιέξοδο το οποίο έχει οδηγήσει στη σημερινή τραγωδία. Κύριε Λιόπουλε, αναφέρεστε στις αιστείες υπερμετάδοσης και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία. Στις πλατείες, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αυτές τις μέρες, κορονοσυνάξεις, που είδαμε σήμερα και τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ουσιαστικά και μία, εγώ μάλλον ως προειδοποίηση το εισέπραξα, ότι εν πάση περιπτώσει τώρα που ανοίγουμε, κανείς δεν έχει το άλοθη της κούρασης, κάπως έτσι το είπε. Εκεί δεν μεταδίδεται ο ιός? Κύριε Μελικόνη, από την πρώτη στιγμή έχετε δει ότι εμείς ως χώρος, ως πολιτικός χώρος, έχουμε στηρίξει την ανάγκη η κοινωνία να ακολουθεί τα μέτρα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε σε κάτι. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πέρσι, θυμόμαστε όλοι, όλο το καλοκαίρι το πέρασε με το να στοχοποιεί την νεολαία. Η νεολαία η οποία διασκεδάζει, φτάσαμε στο σημείο να ακούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να λέει ότι η βασική αιστεία μετάδοσης του ιού είναι οι νέοι άνθρωποι που διασκεδάζουν. Κατανοώ απόλυτα ότι αυτό είναι το μοντέλο νέων ανθρώπων που έχει ο Πρωθυπουργός στο μυαλό του, ο κ. Μητσοτάκης. Είναι το μοντέλο των Δαπητών και της ΟΝΕΔ. Οι νέοι άνθρωποι όμως, κύριε Μελικόν, είναι οι άνθρωποι που όλο αυτό το διάστημα είναι στην πρώτη γραμμή στα delivery και στα courier, ήταν στην πρώτη γραμμή το καλοκαίρι στην εστίαση και στον τουρισμό, είναι στην πρώτη γραμμή στις αποθήκες και στα σούπερ μάρκετ. Άρα δεν είναι απλά κάποιοι ανέμελοι σαν τον Πρωθυπουργό που διασκεδάζουν και κάνουν βόλτες. Και ενώ όλο το καλοκαίρι είχαμε ακούσει αυτή την προπαγάνδα για τους νέους ανθρώπους και τις πλατείες, μετά το φθινόπωρο βγαίνει ο κύριος Τσιόδρας και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, λέει ξαφνικά ότι το 86% των μολύνσεων προέρχεται από κλειστούς χώρους. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό των μολύνσεων προέρχεται από κλειστούς χώρους. Ναι. Άρα να είμαστε συγκεκριμένοι. Το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί αρνητικά φαινόμενα σε πλατείες και δημόσιους χώρους οφείλεται ακριβώς στο ότι έχουμε το πιο αποτυχημένο και παρατεταμένο lockdown της Ευρώπης. Ένα lockdown το οποίο, ξαναλέω, καταραίει καθημερινά στα μέσα μεταφοράς. Ένα lockdown το οποίο καταραίει όταν η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να ανοίγει τα σχολεία με 27 μαθητές μέσα στην τάξη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά θεωρεί ότι μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στους νέους ανθρώπους. Μία τελευταία φράση όμως, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη για μερικές αντικοινωνικές πρακτικές που έχουμε δει. Εδώ όμως να μην ξεχνάμε, κύριε Μελικόνη, ότι όταν σε μία κεντρική πλατεία της Αθήνας στείνεται εξέδρα, στείνεται μικροφωνική και αυτή η πλατεία απέχει λίγα λεπτά από κεντρικό αστυνομικό τμήμα, μάλλον κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Επειδή πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας υπογράμμισε στη Βουλή ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίσει να κοιτάει υποθέσεις με οσμή σκανδάλου ή τέλος πάντων υποθέσεις περίεργες, τότε δεν θα ξέρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, από πού θα πρέπει να ξεκινήσει. Αναρωτιέμαι, διαβάζω αυτές τις μέρες φρικιαστικά νούμερα αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας. 66,9% θνητότητα εντός ΜΕΘ, το 75% των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην κορύφωση του δεύτερου κύματος χάθηκαν εκτός ΜΕΘ και άλλα τέτοια. 2 έως 10 μέρες ο μέσος όρος αναμονής όλων όσοι είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτά θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο μιας μελλοντικής διερεύνησης για πολιτικές ή και άλλες ευθύνες? Είναι ξεκάθαρο, κύριε Μελγκόνη, ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες όταν στο δεύτερο κύμα, όπως πολύ σωστά είπατε, παραπάνω από 7 στους 10 πεθαίνανε εκτός ΜΕΘ. Mm-hmm. Όταν ακόμα και τώρα έχουμε καθημερινά 70 με 100 συνανθρώπους μας, οι οποίοι είναι πρόχειρα διασωληνωμένοι σε ράτζα και σε διαδρόμους, τη στιγμή που χωρίς ντροπή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι όποιος χρειάζεται ΜΕΘ τη βρίσκει, και να υπενθυμίσω ότι εκείνη τη μέρα που είχε κάνει αυτή την δήλωση ήταν περισσότεροι από 100 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και περισσότεροι από 30 περιμέναν πάνω από 3 μέρες. Εκείνη τη μέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης χωρίς ντροπή έκανε τη δήλωση ότι όποιος θέλει κρεβάτι ΜΕΘ βρίσκει. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας που δίνουμε, η μάχη που δίνουμε είναι να στηρίξουμε το υγειονομικό προσωπικό, είναι να πιέσουμε όσο περισσότερο γίνεται για να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να επιταχθούν επιτέλους ιδιωτικές κλινικές για να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί.
Όταν με το καλό κλείσει αυτή η ιστορία, είναι σίγουρο ότι θα ανοίξει ξεκάθαρα η συζήτηση και για τις πολιτικές ευθύνες. Και πρώτα απ' όλα ο λαός θα κρίνει αυτές τις πολιτικές ευθύνες. Και από ό,τι φαίνεται, σε μια σειρά και από, ακόμα και από μετρήσεις, αλλά και στο κλίμα το οποίο βλέπουμε στην κοινωνία έξω, αυτές τις πολιτικές ευθύνες έχουν αρχίσει ήδη να χρεώνονται στην κυβέρνηση. Τώρα, κύριε Λιόπουλο, για να περάσουμε και στα εργασιακά. Σήμερα ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε γραμμάτιο προς τον ΣΕΒ και προς επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέβασαν εντός εισαγωγικών τον κύριο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση. Το εργασιακό αυτό νομοσχέδιο. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τα γραμμάτια είναι βαριά κουβέντα και υπάρχει και υπονοούμενο συναλλαγής πίσω από όλο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης όλα όσα θέλει να κάνει τώρα, με συγχωρείτε, αλλά δεν τα έλεγε προεκλογικά, δεν έλεγε ότι είναι παροχημένο το 8ωρο. Εσείς και ο ίδιος προσωπικά και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προειδοποιούσατε πριν τις εκλογές ότι θέλει να φέρει τα πάνω κάτω στις εργασιακές σχέσεις, να αποδιαρθρώσει τα εργασιακά δικαιώματα κτλ. Τα έλεγε πριν τις εκλογές ο άνθρωπος ή όχι? Κύριε Μελιγκόνη, επίσης έλεγε πριν τις εκλογές ότι μέσα στο πρώτο χρόνο θα έχουμε 4% ανάπτυξη και θα δημιουργήσει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ναι. Οπότε το τι έλεγε προεκλογικά, για να μείνω στα εύκολα, να μην πάω στη συμφωνία των Πρεσπών, που ξέρετε ότι θεωρώ ότι τώρα εκεί κλέβεται εκκλησία, ξέρω εγώ, ας μείνουμε στα εργασία. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα συζήτηση με τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας αφήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών και ας γυρίσουμε στα εργασιακά. Να δούμε λίγο συγκεκριμένα, πέρα από προεκλογικά, τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή. Το νομοσχέδιο που φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο ο ΣΕΒ το παλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και μιλάμε για ένα γραμμάτιο. Δεν ξεχνάμε μάλιστα ότι ένα πρώην κεντρικό στέλεχος του ΣΕΒ, ο κύριος Κέρτσος, αυτή τη στιγμή έχει έναν σημαντικό ρόλο μέσα στο κυβερνητικό έργο. Είναι ο πυρήνας από τον οποίο θεώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι πρέπει να αντλήσει στελέχη. Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο? Λέει ότι με τον ας πούμε ουδέτερο τίτλο της διευθέτησης εργασίας, στην πραγματικότητα καταργεί το 8ωρο. Για 6 μήνες θα μπορεί ο εργαζόμενος να δουλεύει 10ωρα και δεν θα πληρωθεί ούτε μία ώρα παραπάνω υπερορία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει μείωση μισθού. Αυτό θα συνεχιστεί θα εμπλουτιστεί, αν θέλετε, μέσω της ατομικής σύμβασης εργασίας και όλα αυτά σε ένα καθεστώς στο οποίο έχουν διαλυθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, μιλάμε για εργαζόμενους που θα εργάζονται χωρίς δικαιώματα, για ανθρώπους που θα έχουν ζωή λάστιχο, για ένα πλαίσιο το οποίο διαλύει την προσωπική και οικογενειακή ζωή και, ξαναλέω, μειώνει τον μισθό. Στο απλό ερώτημα που θα κάνει κάποιος καλοπροαίρετος φίλος ή και κάποιος καλοπροαίρετος αντίπαλος που θα πει γιατί σήμερα πληρώνονται υπερορίες, η πρώτη απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε να μην πληρώνονται υπερορίες και αυτό είναι ένα νόμο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ακόμα και δεν θέλω να κρυφτώ, προφανώς και το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν απλήρωτες υπερορίες. Προφανώς και το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν εργοδότες οι οποίοι παραβίαζαν το ωράριο. Το ζήτημα όμως είναι ότι αντί η Νέα Δημοκρατία να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει την εργοδοτική παραβατικότητα. Η Νέα Δημοκρατία ενισχύει την εργοδοτική ανομία. Δίνει ένα σήμα σε αυτούς που δεν σέβονται τον νόμο και τους λέει πλέον ότι την παραβατικότητά σας θα την κάνω νόμιμη. Mm-hmm. Σημαίνει ότι όταν θα γίνει νόμιμο το 10ωρο, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν 12ωρα. Σημαίνει ότι θα μειωθούν οι μισθοί και, αν θέλετε, στην πραγματικότητα επιστρέφουμε σε ένα χρεοκοπημένο σχέδιο το οποίο το ζήσαμε το 2012. Μείωση μισθών και κατάρρευση λογικών συμβάσεων εργασίας σημαίνει συνολικά μεγαλύτερη ύφεση και αύξηση ανεργίας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το δηλώνουμε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η κυβέρνηση θα βρει απέναντί της όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, θα βρει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και των εργαζομένων. Και το καλύτερο που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή εν μέσω πανδημίας είναι να μην διανοηθεί να κατεβάσει προς ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο. Το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός όμως διαβεβαιώνει ότι δεν πειράζεται το 40ωρο, δηλαδή ότι ακόμη και αν μιλάμε για 10 ώρες εργασίας ημερησίως, τότε κάποιος θα εργάζεται για 4 μέρες για να κλείσει 40 ώρες. Δεν αποτελεί για σας ένα εχέγγυο, μια διαβεβαίωση, δεν ξέρω. Κύριε Μελιγκόνη, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Αλλά ακόμα και να υπήρχε εμπιστοσύνη, που επιτρέψτε να το ξαναπώ, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Το ερώτημα είναι με ποιον ελεγκτικό μηχανισμό ο κύριος Χατζηδάκης θα έλεγχε το ωράριο εργασίας. Με τη διαλυμένη επιθεώρηση εργασίας που έχουν φτιάξει σήμερα. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε στο Υπουργείο Εργασίας η Νέα Δημοκρατία όταν ανέλαβε ήταν να μειώσει τα πρόστιμα. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το 2017
Κεντρική Συστημική Τράπεζα πλήρωσε πρόστιμο 1,6 εκατομμύριο για δήλωτες υπερορίες περισσότερων από 100 εργαζομένων. Η ίδια τράπεζα σήμερα για την ίδια παραβίαση θα πλήρωνε πρόστιμο μόλις 109.000. Από 1,6 εκατομμύρια μόλις 109.000. Γιατί πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μιλά για νομιμότητα, μπορεί να μιλά για κανόνες, αλλά στην πραγματικότητα οι νόμοι και οι κανόνες στο σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας ισχύουν μόνο για τους αδύναμους. Οι ισχυροί, οι εργοδότες, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί με τις πολιτικές πλάτες της Νέας Δημοκρατίας θα βρουν τον τρόπο να τα καταφέρουν. Κλείνοντας, δεν σας καλύπτει ως απάντηση αυτό που λέει το Υπουργείο, ότι εκτός από τον ελεγκτικό μηχανισμό υπάρχει αυτή η περίφημη ψηφιακή πλατφόρμα, όπου θα δηλώνει ο ίδιος ο εργαζόμενος πόσες ώρες δουλεύει, και άρα τέλος πάντων θα μπορεί το Υπουργείο με κάποιο τρόπο να τσεκάρει, να το πω έτσι, τον εργοδότη. Κύριε Μελιγκόνη, και η ψηφιακή πλατφόρμα, αν δεν υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός, πάλι μπορεί να οδηγεί σε ψεύτικες δηλώσεις οι οποίες παραβιάζουν το ωράριο. Γι' αυτό επιμένουμε επίσης να υπενθυμίσω εδώ κάτι. Η πρώτη φορά η οποία θεσπίστηκε το ψηφιακό ωράριο και η ψηφιακή δήλωση υπεροριών ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβουμε τι αυτό έφερε. Ναι. Ανάμεσα στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο το 2017 είχαν δηλωθεί και είχαν πληρωθεί υπερορίες σε 177.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το 2018, όταν πλέον είχαμε περάσει την ψηφιακή δήλωση του ωραρίου, δηλώθηκαν και πληρώθηκαν υπερορίες σε 370.000 εργαζόμενους. Από 177 σε 370.000 εργαζόμενους. Mm. Και για πρώτη φορά δηλώθηκαν και πληρώθηκαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας. Δεν μπορώ να μην θυμάμαι ότι εκείνες τις μέρες ο ΣΕΒ ήταν ενάντια στην ψηφιακή δήλωση της υπερορίας και του ωραρίου. Δηλαδή, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εμείς στο Υπουργείο Εργασίας ήμασταν με το ψηφιακό ωράριο και ο ΣΕΒ ήταν με το χειρόγραφο ωράριο, ακριβώς γιατί μπορούσαν να κλέβουν στο ωράριο και άρα και στους μισθούς. Και κεντρικός άνθρωπος που έδινε αυτή τη μάχη ενάντια στο ψηφιακό ωράριο ήταν ο κύριος Κέρτσος, που τώρα είναι δεξί χέρι του κύριου Μητσοτάκη. Άρα, ξαναλέω, μια κυβέρνηση που έχει διαλύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στις συλλογικές συμβάσεις. Μια κυβέρνηση η οποία θέλει να μειώσει μισθούς, είναι αστείο να μας λέει ότι με την ψηφιακή κάρτα θα υπερασπιστεί τους εργαζόμενους. Δεν έχει καμία διάθεση να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους. Έχει την λανθασμένη ιδεολειψία ότι με το να διαλύσει την εργασία θα φέρει ανάπτυξη στη χώρα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θα κάνει θα είναι απλά να εξυπηρετήσει τα στενά συμφέροντα κάποιων οικονομικών κύκλων που τη στηρίζουν. Δυστυχώς όμως για αυτούς λογαριάζουν χωρίς την κοινωνία και την πρώτη απάντηση θα την πάρουν στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στις 6 Μάη, κύριε Μελιγκόνη. Κύριε Ελιόπουλο, κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.